Καλημέρα σας κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και η κριτική που ασκείτε εσείς στην κυβέρνηση αλλά και η κριτική που ασκεί η κυβέρνηση σε εκείνους οι οποίοι προκάλεσαν το κάλεσμα μίσους, όπως είπε χαρακτηριστικά εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι απαντάτε? Καλά κρασιά. Τι να απαντήσουμε? Κάλεσμα μίσους είναι οι χιλιάδες διαδηλωτές. Εγώ μου προσωπικά εκεί. Μιλάμε για μια λαοθάλασσα, κύριε Παπαδάκη. Όλων των ηλικιών. Άνθρωποι που κατέβηκαν από τη γειτονιά, άνθρωποι που κατέβηκαν από τους φορείς. Για να διαδηλώσουν ενάντια στην αστυνομική βία. Για αυτούς απευθύνεται, σε αυτούς μιλάει και λέει τέτοια πράγματα ο κύριος Γεραπετρίτης. Και αναφυσβήτητα διαχωρίζετε τη θέση σας, το είδα και με ανακοινώσεις σας, αλλά και από τοποθέτηση. Άκουσα και τον κύριο Καραθανασόπουλο στη Βουλή. Με το απαράδεκτο αυτό γεγονός της επίθεσης εναντίον του αστυνομικού, της απόπειρας της δολοφονικής. Κύριε Πρωτούλη. Μας ακούει ο κύριος Πρωτούλης, παιδιά? Ήμασταν παιδιά και μεγαλώσαμε. Όλοι πλέον είμαστε πολύ παιδιά άνθρωποι. Ναι, δεν σας ακούω, αν με ακούτε εσείς. Ναι, ναι, λέω ότι σαφέστατα διαχωρίζετε την θέση σας από αυτά τα έκτροπα. Το απαράδεκτο γεγονός. Όχι μόνο διαχωρίζουμε τη θέση μας, κύριε Παπαδάκη, αλλά εμείς καταγγέλουμε κιόλας ότι κάθε φορά που εκδηλώνεται ένα μαζικό κίνημα, ως απομηχανής θεός, εμφανίζονται τέτοιου είδους σκηνικά, άλλοτε με τραυματισμούς, άλλοτε λιγότερο αιματηρά, που διαλύουν τέτοιες μεγάλες διαδηλώσεις. 40 χρόνια τώρα όλοι το έχουμε δει το σκηνικό, κανένας δεν είναι απονήρευτος. Όλοι καταλαβαίνουν. Θεωρείτε ότι έχει γίνει. Είναι, ας πούμε, μια πράξη παρακράτους, μια δράση παρακράτους, κύριε Πρωτούλη. Κυρία Κοραή, κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα έχουμε 6.886 συνανθρώπους μας νεκρούς από την πανδημία. Χωρίς να προσθέσουμε τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκουν ένα κρεβάτι επειδή έχουν ανασταλεί τα χειρουργεία, έχουν ανασταλεί οι αναγκαίες θεραπείες. Οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Βεβαίως. Τα σχολεία, οι σχολές είναι κλειστές και κλειστά για πάνω από ένα χρόνο. Υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας που δεν έχουν κανένα εισόδημα μέσα στο σπίτι τους. Η πανδημία. Εγώ όμως εχθές δεν είδα το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ να κρατάει τις αποστάσεις που είχε κρατήσει στην πρώτη καραντίνα. Η πανδημία, κυρία Μετά δηλαδή η πανδημία, από τη μία κατηγορείται για Πέργαμο και από να την άλλη δεν κρατάει πλέον τις αποστάσεις η που πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με καταστολή η πανδημία. Δεν γεμίζουν τα νοσοκομεία από τη που έχουν ελλείψει γιατρούς με τα γκλοπ και τα δακρυγόνα. Και είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι. Γιατί βλέπουμε ότι η καταστολή, και το γνωρίζουμε, είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής που θα ξεδιπλωθεί. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει και μία σχετικά στρατηγική σύμπλευση ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα για την αναγκαιότητα της καταστολής, όπως λένε. Δηλαδή, μία σχετική συμφωνία. Δεν λέμε μόνο και από πρακτικά μέτρα, δηλαδή να θυμίσουμε σε όλους που μας ακούνε ότι οι άβρες που μας κάνουν μουσκεμα κάθε τόσο και λιγάκι τον τελευταίο χρόνο, να θυμίσουμε το Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμβρη που μας κάνατε λούτσα με την άβρα. Λοιπόν, την παρήγγειλε και την αγόρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη χρησιμοποιεί τώρα η Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε και μία σύμπλευση στην ανάγκη. Ναι, αλλά στην πορεία μαζί σας, των ανθρώπων ο ΣΥΡΙΖΑ σχήματα. Ήταν μαζί σας, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε. Εμείς δεν μπορούμε να ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων για τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος σε μια διαδήλωση και καλά κάνουν και παίρνουν μέρος σε μια διαδήλωση που έχει δίκαια αιτήματα και δίκαια βγαίνουν και διαδηλώνουν απέναντι σε τέτοια φαινόμενα που βλέπουμε μπροστά μας και όλοι να τριχιάζουμε ότι τα βλέπουμε. Υπάρχει άνθρωπος που βλέπει τέτοια φαινόμενα και συμφωνεί? Θα υπάρχει πρόβλημα? Νομίζω κανένας. Κανένας. Μάλιστα. Αν υπάρχει άνθρωπος, έστω και ένας, που βλέπει τέτοιου είδους φαινόμενα και συμφωνεί, υπάρχει θέμα. Κύριε Ναι, καταρχήν θέλω να διαβεβαιώσω και τους παρευρισκόμενους ότι εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν εκεί στη διαδήλωση, δεν είδα κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το διαβεβαιώσω αυτό για να μην υπάρχει καμία τέτοια αγωνία και ανησυχία. Γιατί δεν έχει και τέτοια αντίληψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η λογική του να τα πούμε μετά, να λογαριαστούμε μετά και να βάλουμε πλάτη για την πανδημία. Μάλιστα, προτείνει και υπουργού κοινή αποδοχή. Άρα μην έχετε τέτοια αγωνία για το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σύστημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
και ετοιμάζεται και να παίξει και το δικοματικό παιχνίδι. Για το ζήτημα της εκπαίδευσης των αστυνομικών θέλω να βάλω μια κουβέντα. Θέλω να πω μια κουβέντα. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι οι αστυνομικοί να είναι εκπαίδευτοι. Εμείς επειδή έχουμε ζήσει και στο πετσί μας την αστυνομική βία, ξέρουμε ότι οι αστυνομικοί είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι. Αυτή είναι η εκπαίδευσή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η εκπαίδευση αστυνομίας είναι να αντιμετωπίζει το λαό ως εχθρό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όσοι μιλάνε για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, φοβούμαστε ότι μιλάνε για να γίνει ακόμα καλύτερα εκπαιδευμένοι και με προληπτικά μέτρα για να μην ανοίγει κανένα στο στόμα του. Αυτό είναι που θέλουμε να βάλουμε στη ζήτηση και να προβληματιστούμε. Γιατί οι εξοπλισμοί που μέσα στην πανδημία παραλαμβάνει η ελληνική αστυνομία δεν δείχνουν ότι είναι εξοπλισμοί για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή οι άβρες, οι έαντες, τα μηχανάκια και όλα αυτά είναι για να αντιμετωπιστεί, τα χημικά, τα δακρυγόνα είναι για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα. Είναι για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις. Όλοι καταλαβαίνουν ότι μέσα στην οικονομική καπιταλιστική κρίση και στα προβλήματα ο λαός δεν θα βάλει φήμωτρο. Και ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό λαό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.